Μιχάλης Προπονάς από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Φορέα Διαχείρισης Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης. Δεν θα μείνω στο ότι είναι βιοποικιλότητα ή βιολογική ποικιλομορφία, είναι η ποικιλία της ζωής των ζωντανών οργανισμών στον πλανήτη. Μιλάμε για ποικιλία ειδών, ποικιλία γονιδίων και ποικιλία οικοσυστημάτων. Τι είναι η απώλεια της βιοποικιλότητας? Είναι η απώλεια αντίστοιχα ειδών, γονιδίων και οικοσυστημάτων. Βλέπουμε εδώ μία διαφάνεια που είναι από την έκθεση της χιλιετίας για τα οικοσυστήματα, αξιολόγηση των οικοσυστημάτων, για την απώλεια της βιοποικιλότητας. Βλέπουμε ότι ο ρυθμός των ειδών πώς χάνονται είναι 1000 με 10.000 φορές υψηλότερες από ό,τι ήταν την γεωλογική περίοδο. Μία άλλη διαφάνεια από το IUCN, την Διεθνή Ένωση για την Προστασία, την κόκκινη λίστα, τον κόκκινο κατάλογο των απειλούμενων ειδών, βλέπουμε ότι περισσότερα από 26.500 είδη απειλούνται με εξαφάνιση. Αυτά είναι στοιχεία του 2000, τώρα δεν βλέπω καθαρά, 2018 από ό,τι βλέπω είναι ο πίνακας από το IUCN. Είναι περισσότερα από το 27% των ειδών που έχουμε βρει, που έχουμε δει. Και βλέπετε στις κατηγορίες πόσοι είναι η απώλεια της βιοποικιλότητας. Έχουμε άμεσα και έμεσες απειλές για τη βιοποικιλότητα. Όσον αφορά τώρα με την απώλεια της βιοποικιλότητας, έχουμε την απώλεια ή τον περιορισμό των ενδιαιτημάτων. Έχουμε την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πηγών και φυσικών πόρων. Έχουμε την ρύπανση. Έχουμε και τα invasive alien species, τα είδη τα οποία είναι τα ξενικά είδη. Και έχουμε και την κλιματική αλλαγή. Και προχωρώντας στις έμεσες απειλές, έχουμε τον πληθυσμό, τον υπερπληθυσμό λοιπόν που έχουμε στον πλανήτη, έχουμε την κατακεφαλή κατανάλωση και έχουμε και την αποτελεσματικότητα που έχουν η τεχνολογία στους πόρους. Εργάζομαι στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αλλά παράλληλα ήμουνα και στην μελετητική ομάδα για την ένταξη των αστερουσίων στο δίκτυο της UNESCO. Θα σας πω για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα και κάποια πράγματα σχετικά βέβαια με την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε για να υποβληθεί ο φάκελος. Λοιπόν, καταρχήν τα αστερούσια, μιλάμε για έναν ορεινό όγκο ο οποίος είναι 390 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι γύρω στα 5 με 10 χιλιόμετρα το πλάτος και το μήκος 55 χιλιόμετρα. Αλλά μέσα σε αυτή την έκταση το βασικό είναι ότι όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούν να κάνουν μια περιοχή να ενταχθεί στην UNESCO είναι έντονα, έχουν πολύ μεγάλη πυκνότητα. Δηλαδή είναι η μοναδική περιοχή που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν κυβωτός, γιατί είναι η μοναδική περιοχή που έχει τέτοια βιοποικιλότητα σε τέτοια έκταση, τόσο θρησκευτικό ενδιαφέρον σε τέτοια έκταση, τόσους πολλούς αρχαιολογικούς χώρους σε τόσο μικρή έκταση, τόσες πολλές κοινωνικές και οικονομικές διεργασίες σε τόσο μικρή έκταση, τόσο πολύ λαϊκό πολιτισμό και ιστορία σε τόσο μικρή έκταση. Αυτό είναι το βασικό. Και το δεύτερο που την κάνει ιδιαίτερη είναι ότι ό,τι σκεφτόμαστε για τα αστερούσια αφορά κυρίως τον νοτιότερο ορεινό όγκο στην Ευρώπη. Όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη. Πρέπει να ξέρουμε ότι τα αστερούσια είναι ο τελευταίος σταθμός στο ταξίδι των μεταναστευτικών πουλιών από το βόρειο ημισφαίριο προς το νότιο και στην ανοιξιάτικη μετανάστευση είναι πάλι ο πρώτος σταθμός που συναντάνε από το νότιο ημισφαίριο προς το βόρειο.
Αυτό γιατί έχει μεγάλη σημασία, γιατί πάρα πολλά αυτά, πάρα πολλά είδη, ειδικά από τα μικρόπουλα, από τα αστρουθιόμορφα, ανεφοδιάζονται σε αυτή την περιοχή, δηλαδή παίρνουν βάρος. Και στη συνέχεια, βέβαια, συνεχίζουν το ταξίδι τους. Περνάνε όλο αυτό το οικολογικό φράγμα που είναι η Μεσόγειος και η Σαχάρα, γύρω σε 48 με 50 ώρες, και πρέπει να φτάσουν στην υποσαχάρια Αφρική. Πολλά από αυτά έχει βρεθεί ότι μένουν από 7 έως 10 έως 15 μέρες στην περιοχή των Αστερουσίων, καθαρά για να πάρουν βάρος, για να μπορούν να βγάλουν το ταξίδι αυτό. Όσο αφορά το Γηπαϊτό, ο Γηπαϊτός Μπαρμπάτος, το λατινικό του όνομα, ο μεγαλύτερος νησιωτικός πληθυσμός είναι στην Κρήτη. Και τα Αστερούσια έχουν ένα και μοναδικό ζευγάρι, αλλά με βάση την έκτασή τους δεν θα μπορούσαν να έχουν και περισσότερα. Δηλαδή, μόνο ένα ζευγάρι αντέχει η περιοχή. Μιλάμε για είδος χωροκρατικό, που περίπου 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η επικράτειά του. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι η περιοχή των Αστερουσίων και γενικότερα η Κρήτη και γενικότερα όλη η Μεσόγειος είναι μια περιοχή που έχει κατοικηθεί εδώ και 7-8 χιλιάδες χρόνια. Δεν υπάρχουν παρθένες περιοχές, δεν υπάρχουν αυτό που γνωρίζουμε για τα μεγάλα πάρκα της Αφρικής, της Αλάσκας, ξέρω εγώ, της Σιβηρίας και όλες τις άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι μια περιοχή όπου η φύση εξελίχθηκε μαζί με τον άνθρωπο. Είχαμε δηλαδή συνεξέλιξη. Τώρα, ποια είναι η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για να τα βάλουμε όλα μαζί? Καταρχήν, ξεκινήσαμε με τις σημαντικές περιοχές για τα πουλιά, που είναι ουσιαστικά ολόκληρη η οροσειρά και είναι και από τις πιο παλιές καταχωρήσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη βιοποικιλότητα. Και πάνω σε αυτές τις περιοχές αργότερα στηρίχθηκε η γεραιοθέτηση των ζωνών ειδικής προστασίας από το δίκτυο Natura 2000. Εδώ τώρα βλέπουμε τους τόπους κοινοτικής σημασίας. Εδώ είναι η ζώνη ειδικής προστασίας που αφορά καθαρά τα πουλιά και βλέπουμε το σύνολο της περιοχής. Εδώ είναι μια ζώνωση από ό,τι μελέτη βρήκαμε που ήταν διαθέσιμη από παλιά προγράμματα, είτε προγράμματα Interreg, είτε προγράμματα Life, είτε προγράμματα από τις περιφέρειες, από τις νομαρχίες, τις παλιές, από οτιδήποτε. Στη συνέχεια βάλαμε και τα καταφύγια άγρια ζωής. Εδώ είναι αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι βέβαια είναι πολύ λιγότεροι από τους πραγματικούς, γιατί αυτό που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι μόνο αυτοί που είναι ανακηρυγμένοι. Κάποιοι παραδοσιακοί οικισμοί, που και αυτοί πάλι είναι ανακηρυγμένοι, ενώ σαφώς υπάρχουν πολύ περισσότεροι που έχουν κάποια χαρακτηριστικά που είναι άξιο να διατηρηθούν. Τώρα, τα μοναστήρια, τα θρησκευτικά μνημεία των Αστερουσίων, υπάρχουν και εκεί θέσεις που έχουμε πάρει από την εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων, αλλά τα Αστερούσια θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ότι είναι το Άγιο Όρος της Κρήτης. Έχει τρομακτική πυκνότητα από μοναστήρια, από ασκηταριά, από σκήτες, ειδικά όλη η νότιος περιοχή. Και εδώ είναι μερικά σημαντικά σπήλαια από τα πολυάριθμα που υπάρχουν στην Κρήτη. Εδώ είναι να τα βάλουμε όλα μαζί. Οπότε τουλάχιστον τεκμηριώσαμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί πρέπει να έχει αυτή την οριοθέτηση και η περιοχή που προτείναμε για την UNESCO. Και αυτές είναι οι σχετικές προτάσεις ζώνης. Κάποιες είναι πιο σημαντικές, κάποιες είναι λιγότερες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αυτό που θα ήθελα να πω σε σχέση με τα Αστερούσια και γενικά με το βιοαπόθεμα είναι ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη βιοποικιλότητα, αλλά κυρίως τον άνθρωπο. Οτιδήποτε κάνουμε, στο τέλος θα καταλήξουμε ότι έχει σχέση με τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Είτε αυτό αφορά κάτι θετικό, είτε κάτι αρνητικό. Και επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες και για την περιοχή, αλλά και για άλλες περιοχές στην Κρήτη, και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν πτυχίο, παίρνουν μεταπτυχιακό, κάνουν διδακτορικό, κάνουν μεταδιδακτορικό, και στο τέλος τις προτάσεις διαχείρισης ουσιαστικά προτείνουν αυτό που έκαναν οι παππούδες τους. Για ποιο λόγο δηλαδή αυτές οι περιοχές διατηρήθηκαν έτσι και τώρα που τις μελετάμε φτάνουμε να προτείνουμε αυτό που γινόταν πριν από 100 χρόνια? Γιατί απλούστατα υπήρχε πολύ μεγάλη αυτάρκεια και όλες οι δραστηριότητες ήταν σε αρμονία με τη φύση. Όσο και ακούγεται παροχημένο σε αρμονία με τη φύση, είναι ότι αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονιά θα καταναλώσουμε στην περιοχή μόνο ό,τι μπορεί να παράξει περιοχή. Θα καταναλώσουμε τόση γραβιέρα όσο μπορούν να παράξουν τα Αστερούσια. Θα καταναλώσουμε τόσο λάδι όσο μπορούν να παράξουν τα Αστερούσια. Τόση ζωοτροφή όσο μπορούν να παράξουν τα Αστερούσια. Από τη στιγμή που αρχίζουν οι ροές απ' έξω για να πετύχουμε οικονομικά μεγέθη, αρχίζει και η κατάρρευση του οικοσυστήματος.